Είμαστε εδώ, δεύτερη εκπομπή Κάντο Γρήγορα με τον Σωτήρη Σιμερτζιάν. Καλώς ήρθες, Σωτήρη. Καλώς σας βρήκα. Και πάμε να περάσουμε γρήγορα στην πρώτη μας ερώτηση. Θεωρείς ότι θα ήσουν καλύτερη επιλογή εκπροσώπησης της αρμενικής κοινότητας στο Δήμο από τους ήδη εκλεγμένους? Σκληρές ερωτήσεις, παιδιά. Θεωρώ ότι θα ήμουν καλύτερη επιλογή εκπροσώπησης από τους εκλεγέντες στο Δήμο. Καταρχάς, γιατί αν δεν το θεωρούσα, δεν θα έβαζα υποψήφιος. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχω πράγματα να κάνω και μπορώ να τα κάνω καλύτερα από αυτούς που θα κάνω. Αλλιώς θα υποστήριζα κάποιον που βάζει υποψηφιότητα. Και όσον αφορά την αρμενική κοινότητα συγκεκριμένα, στην οποία είμαι δραστήριος και ενεργός και έχω κάνει πολλά πράγματα, ναι, το πιστεύω και αυτό, γιατί έχω και μια έτσι λίγο πιο εξελιγμένη πολιτική στο μυαλό μου σχετικά με τη διάδραση την πολιτισμική μεταξύ των δύο εθνοτήτων. Fair enough. Ποιος ήταν ο πιο ακατάλληλος, ή είναι κιόλας, ο πιο ακατάλληλος δήμαρχος για τη Νέα Σμύρνη? Μάλιστα. Μια τυχαία ερώτηση. Λοιπόν, στο πλαίσιο των δημάρχων που έχουν τελέσει δήμαρχοι, που όσοι ήταν έχουν τελέσει δήμαρχοι έχουν θέσει όσοι υποψηφιότητα. Ναι, ή έχουν θέσει υποψηφιότητα. Από τους ανθρώπους που παρουσιάστηκαν σαν διαθέσιμες επιλογές για θέση του δημάρχου κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, από τα τελευταία 30 χρόνια που μπορώ να έχω ανάμνηση από την πόλη και την κατάστασή της, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο σκαμμένη από ποτέ, για τον περισσότερο καιρό από ποτέ, για το μικρότερο πραγματικό τελικό έργο. Δίνω αυτή τη στιγμή τα πρωτεία στην παρούσα δημαρχία, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά τι κάνει με την πλατεία. Σωστό. Πάμε. Διώχνεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχεις τη δύναμη να τον διώξεις, να τον αποβάλεις. Ποιος είναι? Είμαι ο Big Brother και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το σπίτι. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να διώξω κάποιον από το Δημοτικό Συμβούλιο ή δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει αρκετά, έστω ένα ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, δεν έχω βρει το χρόνο να τα παρακολουθήσω αναλυτικά, αλλά θεωρώ ότι η χρήση της διπλής ψήφου που γίνεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις που υπάρχουν ισοψηφίες σε σοβαρά θέματα και πρέπει να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση, ίσως γίνονται λίγο καταχρηστικά σε τόσους μήνες έχει ήδη γίνει κάποιες φορές. Άρα χαιρετάμε τον κύριο Τσιάπη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφήστε το bye-bye. Και περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς πίνεις τον καφέ σου, λοιπόν? Λοιπόν, ανάλογα την εποχή, ανάλογα που είμαι, ανάλογα ποιος τον φτιάχνει, πολύ σημαντικό. French espresso μέτριο είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Το χειμώνα προτιμώ ζεστούς καφέδες, μου αρέσει ο ελληνικός. Και ναι, μέτριο με λίγο γάλα. Από όλα δηλαδή. Ναι. Και πάμε και στην τελευταία και πολύ έτσι κρίσιμη ερώτηση. Έχει σκοπό να είσαι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Έχω σκοπό να είμαι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η πρώτη φορά ήταν ένα πολύ σύντομο βάπτισμα του πυρός, γιατί αποφάσισα και σχετικά αργά να ενταχθώ στη διαδικασία. Οπότε θα προσπαθήσω μέχρι τις επόμενες εκλογές να συνεχίσω να παρακολουθώ τα πράγματα και να παρουσιάσω τον εαυτό μου καλύτερα στην κρίση των συμπολιτών μας. Τέλεια. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο Κάντο Γρήγορα. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Παρακαλώ, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.